Να σας ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους, συνεργάτες που παρευρίσκεστε σήμερα στην έκτακτη σύγκληση συγκέντρωση του κλάδου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους Λιανέμπορους, τους προμηθευτές μας και να καλωσορίσω τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους και από επίσημα χείλη πλέον θα ακούσετε τι θα γίνει το Μάρτιο. Ονομαστικά καλωσορίζω τον κύριο Λαφαζάνη από το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον κύριο Δρίτσα, τον κύριο Καπερνάρο, ο οποίος σημειωτέων έχει μπει πολύ δυναμικά στον αγώνα μας, και καλωσορίζω και τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους που μας δώσανε βήμα να βγούμε και να μάθουμε τα προβλήματα κοινή γνώμη. Θα μιλήσουν πρώτα οι βουλευτές, μετά θα μιλήσουν οι νομικοί σύμβουλοι, διότι το θέμα μας είναι καθαρά νομικό, και μετά θα μιλήσουν όποιοι συνάδελφοι ή προμηθευτές θέλουν να τοποθετηθούν, και στο τέλος μπορεί να γίνει και μια διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, ώστε να εμπλουτίσουμε και εμείς τις γνώσεις μας. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, τον καθένα χωριστά, για την παρουσία σας και θα είμαι και πάρα πολύ σύντομος. Αν έπρεπε να συνοψίσω τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, όλοι γνωρίζετε ότι έχουμε... Θα με συγχωρέσετε μόνο λίγο γιατί είμαι ελαφρώς ασθενής. Γνωρίζετε ότι έχουμε μια αναδιοργάνωση του δικτύου χοντρικής διανομής με πάπολες επιπτώσεις στη Λιανική. Συνολικά οι όροι συναλλαγής της Μικρής Λιανικής έχουν χειροτερεύσει και για το θέμα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες παραστάσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διώξαμε και μια συνάντηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για να δούμε λίγο τα θεσμικά του κλάδου. Γι' αυτό είναι σήμερα εδώ και ο πρόεδρος των Αναπηρών Πολέμου. Το κλίμα το οποίο συναντήσαμε ήταν πάρα πολύ αρνητικό. Με πρόσχημα την απελευθέρωση της αγοράς, αντί να έχουμε ανοιχτές αγορές, έχουμε μονοπόλια. Τα ποσοστά πέφτουν, οι όροι παράδοσης έχουν χειροτερεύσει. Οι πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναπτύξουμε είναι σε δύο επίπεδα. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω για αρχή και θα τα πούμε και αργότερα λεπτομερώς. Μία πρωτοβουλία που θα αναλυθεί σε νομικό επίπεδο, με σκοπό την πάυση των αντιανταγωνιστικών πρακτικών και την εξάλληψή τους στο μέλλον. Την αποζημίωση των σημείων Μικρής Λιανικής για όλες τις ζημίες που έχουν υποστεί και μία πρωτοβουλία που προσδοκούμε να αναπτυχθεί σε πολιτικό επίπεδο, συγκεκριμένα να υπάρξει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τη Μικρή Λιανική, το οποίο θα την προστατεύει και το οποίο θα θέσει ένα οριστικό τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί. Αυτά είναι τα οποία θα ήθελα να πω εγώ σαν επικεφαλής και πολύ συνοπτικά. Θα κλείσω με το σημαντικότερο γεγονός, το οποίο δεν συνέβη την περασμένη εβδομάδα, ήταν μια συνάντηση που παραλήφθηκε. Είχαμε ζητήσει να δούμε τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ενώ αρχικώς μας διαβεβαίωσε ότι θα μας δει, στη συνέχεια αρνήθηκε να μας δει, χωρίς να μας αιτιολογήσει με κανέναν τρόπο τη συμπεριφορά του. Θεωρούμε ότι αυτό εκφράζει μια συγκεκριμένη πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία έχει ως σκοπό την περιστολή της Μικρής Λιανικής, έχει ως σκοπό να αποδυναμωθεί η Μικρή Λιανική και να καταστεί έρμο στις διαθέσεις των ισχυρών της εμπορικών εταίρων και συγκεκριμένα των καπνοβιομηχανιών. Θα ήθελα να το κρατήσετε αυτό ως σημείο στον προβληματισμό σας, διότι είναι πάμπολες οι συναντήσεις τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει οι υπουργοί και κυρίως και ο Πρωθυπουργός με πολύ επώνυμες καπνοβιομηχανίες, και ενώ υπήρχε χρόνος να διατεθεί για τα προβλήματα των καπνοβιομηχανιών ή για να εκθέσουν οι καπνοβιομηχανίες αναλυτικά τις απόψεις τους για την οργάνωση της λιανικής αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων, προφανώς οι συγκεκριμένοι υπουργοί δεν μπόρεσαν να βρούνε κάποιες, έστω ελάχιστο χρόνο, να αφοσιωθούν στα δικά μας προβλήματα, στα προβλήματα τα δικά σας, στα προβλήματα της Μικρής Λιανικής, να δούνε όλες αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει τα τελευταία τρία χρόνια, τι διαλυτικές επιπτώσεις έχουν απέναντι στη Μικρή Λιανική και βεβαίως να συλλογιστούν κατά πόσο οι νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες τελικά κατατείνανε στο άνοιγμα των αγορών, το οποίο απεδείχθηκε ένα πρόσχημα με το οποίο ανελήφθησαν, και κατά πόσο στην πραγματικότητα κατατείνανε στο κλείσιμο των αγορών.
Και κλείνω με, με το εξής και θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Πριν να αναλυθούν οι πρωτοβουλίες για το άνοιγμα της αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων, είχαμε τον ύψιστο αριθμό ιδιανικών σημείων πώλησης. Αυτά χοντρικώς, θα σας ενημερώσει ο Γιώργος καλύτερα για τα στατιστικά, ξέρουμε ότι πανελληνίως φτάνανε εποχικά μέχρι και τα 15.000. Πριν να έχουμε αυτό το άνοιγμα των αγορών, είχαμε μια σειρά από εκατοντάδες πρατήρια στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, τα οποία προμηθεύανε χοντρικώς τη μικρή λιανική. Μετά από το άνοιγμα αυτών των αγορών, το οποίο υποτίθεται ότι θα έφερνε συνθήκες ανταγωνισμού οι οποίες θα βοηθούσαν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, έχουμε πλέον, τουλάχιστον στην Αττική, από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι επαγγελματίες μικρής λιανικής, μόλις 15 αντιπροσώπους και αυτούς να εμπορεύονται σε αποκλειστικές περιοχές, να επιβάλλουν στον λιανοπολιτή καπνοβιομηχανικών προϊόντων πότε θα θέσει την παραγγελία, τι ποσότητες θα παραγγείλει, πώς θα πληρώσει και σε τι τιμή θα αγοράσει. Έχουμε πάρα πολλά σημεία μικρής λιανικής κλειστά, πάρα πολλούς δικαιούχους του παλαιού βοηθήματος του περιπτέρου να έχουν περιέλθει σε πλήρη αδυναμία να νοικιάσουν τα περιπτερά τους γιατί η δραστηριότητα δεν είναι προσοδοφόρα και μια κάθετη μείωση των σημείων μικρής λιανικής. Όπως καταλαβαίνετε, αν ο προγραμματικός στόχος ήταν η δραστηριότητα αυτή, οι συνθήκες άσκησης της δραστηριότητας της λιανικής εμπορίας και καπνοβιομηχανικών προϊόντων να βελτιωθεί και να βελτιωθούν οι όροι συναλλαγής της, αν ο στόχος λοιπόν των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλειών ήταν αυτός, αν ο στόχος ήταν το άνοιγμα των αγορών, δηλαδή να εισρεύσουν όλο ένα και καινούργιοι επαγγελματίες στον χώρο, τότε για έναν περίεργο λόγο ο στόχος αυτός έχει αποτύχει πλήρως. Και τον λόγο αυτό, τον λόγο για τον οποίο έχει γίνει αυτό, είναι ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει αυτό είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η παθολογία των τελευταίων ρυθμίσεων και βεβαίως θα πρέπει να αποφασίσουμε το περιεχόμενο των ενεργειών τις οποίες θα αναλάβουμε στο μέλλον και, και προς την πλευρά βεβαίως των βουλευτών και προς την πλευρά της Βουλής προκειμένου να αναλυφθούν ανασχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες στην κατάρρευση του Έλληνα από την περιπτερούχου, διότι μιλάμε για μια προωθούμενη κατάρρευση του Έλληνα περιπτερούχου και βεβαίως στην βελτίωση, στην αναγνώριση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας του περιπτερούχου ως επαγγελματία και στην βελτίωση βεβαίως των συνθήκων υπό τις οποίες ασκεί την οικονομική του δραστηριότητα. Νομίζω ότι έχω θέσει τους κύριους άξονες και πιστεύω ότι από τις εισηγήσεις τις οποίες θα κάνουν βεβαίως και οι κύριοι βουλευτές που μας τιμούν με την παρουσία τους και τους ευχαριστώ και οι κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι μάλιστα συμπίπτουν και βουλευτές και συνάδελφοι, θα τεθούν όλοι οι βασικοί άξονες και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στις ενέργειες οι οποίες θα εκδηλωθούν στις πρωτοβουλίες, οι οποίες θα εκδηλωθούν από προσεχές διάστημα. Σας ευχαριστώ.